Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως βλέπετε από πίσω μου έχω παντόφλες και σανδάλια. Και επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι, ήρθε η εποχή τους και εγώ θα σου δείξω τις 4 τάσεις στις παντόφλες και στις σανδάλια. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, η οποία είναι η αγαπημένη μου. Γενικά θα δούμε σανδάλια και παντόφλες σε μια πιο ροκ αισθητική και θα σου δείξω επίσης και διαφορετικά στυλ σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Θα σου δείξω πρώτα απ' όλα το στυλ του Gladiator Sandal που για ακόμα ένα καλοκαίρι είναι εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και τρούξ επάνω. Μπορείς να το φορέσεις στις βόλτες σου σε ένα χαλαρό ποτό στο νησί. Είναι τέλειο γιατί συνδυάζει και τα τρούξ, οπότε το κάνει λίγο πιο εξεζητημένο. Όμως, αν είσαι πιο minimal, σου έχω και αυτήν εδώ την επιλογή. Ένα Gladiator Sandal το οποίο είναι πιο minimal και νομίζω ότι ταιριάζει με τα πάντα. Όμως, πέρα από τα Gladiator Sandals, στην κατηγορία της πιο rock αισθητικής, θα δούμε και παπούτσια τα οποία έχουν πάνω τρούξ. Θα ξεκινήσω δείχνοντάς σου αυτήν εδώ την παντόφλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Παρότι είναι παντόφλα, είναι πιο ιδιαίτερο κομμάτι, οπότε φορώντας την με ένα απλό σύνολο, μπορείς αμέσως να το κάνεις πιο ιδιαίτερο. Φυσικά, εκτός από μαύρα, έχουμε και πάρα πολλά σε nude αποχρώσεις. Θα σου δείξω αυτήν εδώ την παντόφλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να το φορέσεις με ένα denim outfit, με ένα λευκό outfit και αμέσως να το κάνεις πιο εντυπωσιακό, γιατί όπως βλέπεις έχει πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία trucs. Και πάμε στη δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι και πιο καλοκαιρινή από όλες. Μιλάω για τα boho παπούτσια, τα οποία τι σημαίνει. Ότι θα δούμε παπούτσια τα οποία έχουν χρώματα, πλέξεις, πέτρες, πολύχρωμα γενικά παπούτσια. Και σου έχω πάρα πολλές επιλογές. Θα ξεκινήσω όμως με το αγαπημένο μου, το οποίο είναι αυτή εδώ η παντόφλα. Όπως σου είπα, βλέπουμε πλεκτό στοιχείο και χρώματα. Και αυτή η συγκεκριμένη συνδυάζει και ψάθα, που έτσι γίνεται το πιο καλοκαιρινό παπούτσι ever. Θα σου δείξω όμως και άλλα. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την παντόφλα, η οποία είναι χιαστή. Αυτή συνδυάζει πέτρες, τρούξ, χρώματα, πλέξεις. Είναι το απόλυτο μποχ κομμάτι. Και θα σε πάω και σε ένα ακόμα, το οποίο αυτό είναι με περισσότερες λάμψεις, οπότε μπορείς να το φορέσεις και για πιο βραδινές εμφανίσεις. Είναι αυτό εδώ η παντόφλα, η οποία έχει και τις λάμψεις με τα πετράδια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή επιλογή. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πιο καλοκαιρινό υλικό, θα σου πω εννοείται την ψάθα. Οπότε σου έχω επιλογές σε παντόφλες ψάθινες, οι οποίες είναι φανταστικές για τώρα το καλοκαίρι. Ξεκινώντας με αυτή εδώ, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει και τη χρυσή λεπτομέρεια, οπότε αμέσως κάνει το outfit λίγο πιο καλό. Νομίζω είναι η ιδανική επιλογή για ένα νησί γιατί είναι τελείως flat και άνετη. Πάρα πολύ καλοκαιρινό κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως, αν είσαι του μαύρου, σου έχω μία παντόφλα η οποία νομίζω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ, η οποία είναι και δίπατη, οπότε δίνει μεγαλύτερο ύψος. Και μου αρέσει γιατί έχει αυτήν εδώ την λεπτομέρεια με την αλυσίδα, οπότε το κάνει λίγο πιο rock. Συνδυάζεις δύο τάσεις μαζί. Και θα σε πάω τώρα σε μία άλλη επιλογή, η οποία θυμίζει έτσι και λίγο denim. Είναι αυτή εδώ η γαλάζια ψάθα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ elegant. Νομίζω ιδανική επιλογή και λίγο, για λίγο μεγαλύτερες κυρίες. Είναι πάρα πολύ κομψή, πάρα πολύ elegant και την προτείνω 100%. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω βίντεο και να μην σας δείξω denim παπούτσια, οπότε εννοείται και στις τάσεις, στα σανδάλια και στις παντόφλες θα είχαμε denim για ακόμα μια φορά. Θα σου δείξω δύο παντόφλες οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ξεκινώντας από αυτήν εδώ, η οποία είναι αυτή εδώ η denim παντόφλα με τις χρυσές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι το denim με το χρυσό ταιριάζουν 100%. Μου αρέσει που έχει και το μαύρο πάτο, οπότε το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο, πιο rock. Και είναι η τέλεια επιλογή επίσης και για μέσα στην πόλη, αλλά και για νησί. Και θα σε πάω και σε ένα ακόμα στυλ, το οποίο είναι λίγο πιο glam. Είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει και τις λάμψεις με τις πέτρες. Νομίζω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή επιλογή. Αυτό, ας πούμε, το παπούτσι μπορείς να το φορέσεις και για ένα ποτάκι στο νησί, επειδή έχει τις λάμψεις, γίνεται λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο και βραδινό. Αυτές λοιπόν ήταν οι τάσεις στις παντόφλες και στα σανδάλια του καλοκαιριού. Θέλω να μου πεις εσύ αν αγόρασες τα δικά σου καλοκαιρινά σανδάλια και ποια είναι η αγαπημένη σου τάση. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.